Η Ελλάδα δεν... Ο Πρωθυπουργός κάλεσε ΑΔΑΕ και εισαγγελία του Άριου Πάγου να αποκλιμακώσουν τη μεταξύ τους ένταση. Δήλωσε πάντως πως ο νόμος που επιβάλλει περιορισμούς για το πότε και πώς ενημερώνεται κάποιος για την παρακολούθησή του από την ΕΕΠ πρέπει να τηρείται και από την ΑΔΑΕ. Βρισκόμαστε, θα έλεγα, στη δυσάρεστη θέση να υπάρχει μια θεσμική διαφωνία μεταξύ μιας ανεξάρτητης αρχής και του εισαγγελέα του Άριου Πάγου. Η οποία διαφωνία θα ήταν καλό με κάποιο τρόπο να επιληθεί και να εκτονωθεί αυτή. Υπερασπιζόμαστε απόλυτα τον νόμο τον οποίο έχουμε ψηφίσει. Θεωρούμε ότι ο νόμος είναι συνταγματικός και όλοι, συμπεριλαμβανομένου και της ΑΔΑΕ, έχουν υποχρέωση να συμμορφωθούν με αυτόν τον νόμο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ερωτήθηκε και για τις πληροφορίες που δημοσιεύει στο σελίδα News 247 και σύμφωνα με τις οποίες οι έλεγχοι της ΑΔΑΕ σε εταιρείες κινητής τηλεφωνίας το προηγούμενο διάστημα επιβεβαίωσαν πως η ΕΕ παρακολουθούσε εν ενεργεία υπουργό, έναν στρατηγό των ενόπλων δυνάμεων και αξιωματικούς. Δεν γνωρίζω τις συγκεκριμένες αποκαλύψεις, δεν τις έχω πληροφορηθεί, επομένως δεν μπορώ να κάνω κάποιο σχόλιο, αλλά μπορώ να σας πω ότι κατά καιρούς έχουν γραφτεί και έχουν ακουστεί πολλά. Τα οποία σε καμία περίπτωση μέχρι σήμερα τουλάχιστον δεν έχουν επίσημα τεκμηρωθεί. Αν είναι ψέματα, γιατί τρέμει τον έλεγχο της ΑΔΑΕ στους παρόχους και με θράσος καλεί την ανεξάρτητη αρχή να συμμορφωθεί με τον νόμο συγκάλυψης που ψήφισε, ότι και να κάνει η αλήθεια θα βγει στο φως και τότε ο υπονομευτής της δημοκρατίας και της εθνικής ασφάλειας θα πρέπει να αφήσει την υποκρισία και να λογοδοτήσει. Μια τόσο προδήλωση αντισυνταγματική συμπεριφορά δηλώνει είτε απώλεια κάθε επαφής με τη θεσμική πραγματικότητα μιας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε τρόμο μπροστά στο ενδεχόμενο νέων αποκαλύψεων. Το γκρουπάρισμα μια ομάδα συνταγματολόγων, οι οποίοι ξαφνικά κάνουν bullying στην πολιτική ζωή του τόπου, με σβέτε πρέπει κάπου να σταματήσει. Κύριος Νογιάκος λειτουργεί ως το μακρύ χέρι της κυβέρνησης. Αυτό είναι σαφές. Αυτό που κάνετε είναι η φήμωση και η αποσκιώπηση της αλήθειας. Στοιχεία αντισυνταγματικότητας εντοπίζουν στην επίμαχη τροπολογία Αντογιάκου οι δικηγορικοί σύλλογοι Αθηνών και Θεσσαλονίκης, που σημειώνουν πως το δικαίωμα της ΑΔΑΕ για ελέγχους προβλέπεται από το Σύνταγμα και δεν μπορεί να περιοριστεί από την γνωμοδότηση.